σκεφτούν. Άρη. Αυτό το στρατιωτικό και δικαστικό θρίλερ με πολιτικές προεκτάσεις βρίσκεται σε εξέλιξη και όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, εντείνει την αγωνία των συγγενών των δύο στρατιωτικών μας. Σήμερα λοιπόν το πρωί, γύρω στις 6:30-7 παρά, οι γονείς των δύο στρατιωτικών, επιβιβαζόμενοι σε ένα αυτοκίνητο, έφτασαν εδώ, πέρασαν τα μαύρα κάγκελα που φαίνονται στο βάθος πίσω μου. Εκεί τους περίμενε ένα στρατιωτικό όχημα. Τους υποδέχθηκαν δύο Έλληνες στρατιωτικοί και τους συνόδευσαν με ένα στρατιωτικό όχημα στην τουρκική πλευρά, από όπου τις τελευταίες 9 ώρες περίπου βρίσκονται εκεί. Είναι στην Αδριανούπολη. Αρχικά επισκέφθηκαν το προξενείο της πόλης, μίλησαν με την πρόξενο που όλες αυτές τις μέρες συντόνιζε τις διαδικασίες για να μπορέσουν να βρεθούν σήμερα στην Αδριανούπολη και να παραστούν στη δίκη. Μια δίκη η οποία δεν έγινε έτσι όπως την περιμέναμε. Βεβαίως ήταν και οι συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, από τα τουρκικά μέσα, που αρχικά ήθελαν τη δίκη αυτή να αναβάλλεται. Τελικά μίλησαν για απόρριψη της ένστασης της ελληνικής πλευράς, των δικηγόρων της ελληνικής πλευράς. Όλο αυτό λοιπόν ενέτεινε την αγωνία των γονέων, που είχαν όμως την ευκαιρία για πρώτη φορά να δουν από κοντά τα παιδιά τους. Γιατί όλες αυτές τις μέρες δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν ούτε καν τηλεφωνικά απευθείας μαζί τους. Μετέφεραν τις πληροφορίες για την κατάστασή τους τόσο οι πρόξενος όσο και οι παράγοντες του στρατού, που βρίσκονταν διαρκώς σε επικοινωνία με τις οικογένειες των δύο παιδιών. Με την ελπίδα όλο αυτό να τελειώσει το συντομότερο δυνατό. Τατιάνα. Άρη μου, να σε ευχαριστήσω θερμά. Να σε ευχαριστήσω. Λοιπόν, θα πούμε, να σας πούμε ότι αργότερα, γύρω στις 6, θα επανέλθουμε στο θέμα με τις νεότερες πληροφορίες. Έχουμε μιλήσει με την μεταφράστρια. Την μεταφράστρια, την Ελληνίδα που είναι κοντά στα παιδιά όλες αυτές τις μέρες, πήγαινα να τους δει από την πρώτη στιγμή. Είναι αυτή η κυρία που βλέπετε. Διότι όλοι μας έχουμε την ανησυχία, τους φέρονται καλά. Κακά τα ψέματα, η σκέψη και μόνο Έλληνα στρατιώτης σε τουρκική φυλακή μας ανατριχιάζει. Κακά τα ψέματα. Θέλουμε να είναι καλά, θέλουμε να μην τους κακομεταχειρίζονται, θέλουμε, αν γίνεται, να είναι και μαζί, να νιώθουν ότι έχουν ο ένας τον άλλον. Όλα αυτά λοιπόν, σε λίγο θα σας πούμε περισσότερα. Μας μίλησε η γυναίκα, μάλιστα η κόρη της είναι δικηγόρος. Είναι τουρκάλα επίκος και είναι δικηγόρος των παιδιών. Σε λίγο θα πούμε περισσότερα. Λοιπόν, θα επανέλθουμε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά και τον κύριο Κοψαχίλη, τον κύριο Βασίλη Κοψαχίλη, διεθνολόγο.